Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε αυτή την κουβέντα για το γεροκομείο της Καστοριάς. Το γεροκομείο της Καστοριάς που έχει τα προβλήματά του, τα θέματά του, όπως τα είχε πάντα. Να δούμε αυτή τη φορά λοιπόν πώς θα τα προσπεράσουμε, πώς θα τα λύσουμε ίσως ορισμένα από τα θέματα του. Και αυτά θα τα συζητήσουμε τώρα αμέσως. Να καλημερίσουμε εδώ στο στούντιο μαζί μας τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη. Καλώς ήρθατε, Σεβασμιότατε. Καλώς σας βρήκα. Τι κάνετε? Πολύ καλά, πάρα πολύ. Λίγο πιο καλά. Κοντά μόνο στο μικρόφωνο για να είμαστε ως το δυνατόν καλύτερα. Γεροκομείο Καστοριάς, και παίρνουμε αφορμή και από μια αναφορά που έγινε προς τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Πλεύρη, από τον βουλευτή του νομού, τον κύριο Τζικαλάγια. Το γεροκομείο της Καστοριάς που λειτουργεί από το 1963 στην πόλη μας, στο νομό μας, με πολύ μεγάλη προσφορά, είχε κατά καιρούς τα δικά του θέματα και προβλήματα, και κυρίως ήταν τα οικονομικά του προβλήματα. Μέχρι τώρα θα λέγαμε ότι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, με κάποιες δωρεές στα καλά χρόνια, τα πράγματα εν πάση περιπτώσει τα βγάζαμε πέρα. Όσο όμως δυσκολεύουν οι εποχές και οι δωρεές είναι όλο και λιγότερες, και από την άλλη αυτό που ζητούσαμε επί χρόνια, να γίνει και η αξιοποίηση της περιουσίας του γεροκομείου, πράγμα που δυστυχώς δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα, το γεροκομείο φτάνει σε μια δύσκολη θέση. Πώς παραλάβατε την υπόθεση γεροκομείου, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι πρόεδρος του Ιδρύματος του Γεροκομείου είναι ο εκάστοτε Μητροπολίτης Καστοριάς. Πώς το παραλάβατε το γεροκομείο, και από εκεί και μετά, Σεβασμιότατε, τι σκοπεύετε να κάνετε για όλα τα προβλήματά του? Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς να πω ότι το παρέλαβα με ευχαριστία. Ό,τι κάνω το κάνω με μεγάλη ευχαριστία, και ήδη από την αρχή είπα στα μέλη του, ευγενέστατα κατά πάντα, ότι το πρώτο που ήθελα να κάνω, και θα το κάνω δηλαδή, είναι αυτό που έκανε και ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου, εγώ προέρχομαι από την Ναύπακτο εκκλησιαστικά, yeah, όπου είχε 11 ιδρύματα και κάθε χρόνο από τη στιγμή που είχε αναλάβει ως πρόεδρος, κατέτος έκανε μνημόσυνο των ευεργετών και δημόσιο απολογισμό. Στο Μητροπολιτικό Ναό γινόταν το μνημόσυνο, αναφέρονταν τα ονόματα όλων των ευεργετών, τιμώνται όλοι οι ευεργέτες, και μετά γίνεται ένας δημόσιος απολογισμός για το ίδρυμα όπου προέδρευε ο Μητροπολίτης. Οπότε εκεί αυτό είχα σκοπό και τους το είπα από την πρώτη στιγμή, ότι θέλω και να τιμήσω τη δική σας προσφορά μέχρι τώρα, και να γίνει το δημόσιο απολογισμό, ώστε εκεί να έρχονται οι κάτοικοι, οι ενδιαφερόμενοι, οι δημοσιογράφοι, να θέτουν ερωτήματα, να παίρνουν απαντήσεις, και εμείς να αποδίδουμε στο λαό τη διαχείριση του γεροκομείου. Αυτό ήταν με το καλημέρα. Βεβαίως υπήρχαν δύο μεγάλα ζητήματα. Πρώτον, ότι είχαν κοιμηθεί ο πρόεδρος, βεβαίως ο προκάτοχός μου, ο Μακαριστός Σεραφή, ένα έτος πριν, οπότε ήταν μεγάλο το διάστημα. Και δεύτερον, κοιμήθηκε λίγες μέρες πριν αρθώ εγώ στην Καστοριά και ο δικηγόρος, ο οποίος ήταν και διευθυντής, συνταξίχος δικηγόρος, Κώστας Σεραφείμ. Ναι, και ήταν και διευθυντής, ναι, του γεροκομείου, συγγνώμη. Οπότε αυτή ήταν και κυρίως ο δικηγόρος, ο κύριος Σεραφείμ, ο δικηγόρος Σεραφείμ, έτσι να μην μπερδεύουμε. Ναι, ναι, ναι. Ήταν αυτός ο οποίος είχε και όλο το αρχείο και όλα τα στοιχεία για μια καλύτερη ενημέρωση. Εγώ ανέλαβα, ενημερώθηκα, ζήτησα να μπει άλλος νομικός σύμβουλος, το θεωρούσα απαραίτητο πριν να αναλάβω εγώ, για να δει ποια θέματα υπήρχαν, και κυρίως εκείνο που διαπίστωσα ότι είναι δύο τα σημαντικά θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Το ένα είναι, όπως είπατε, να αποκτήσει οικονομική αυτονομία. Δηλαδή, στις ημέρες μας δεν μπορεί να λειτουργήσει ένα ίδρυμα μόνο με τις δωρεές. Γιατί οι δωρεές μία μέρα υπάρχουν, η άλλη μέρα δεν υπάρχουν. Στον προϋπολογισμό κάθε ιδρύματος, κάθε νομικού προσώπου, έχει τη δυνατότητα οι υπεύθυνοι να βάλουν προϋπολογίζει ότι θα πάρω αυτό το ποσό από τις δωρεές. Αλλά αυτό δεν είναι σίγουρο ότι θα εισπραχθεί. Ενώ αν παραδείγματος χάρη υπάρχει ένα ενίκιο ή υπάρχει κάτι άλλο πιο σταθερό, μπορεί άνετα κάποιος να το προϋπολογίσει και με βάση αυτό το προϋπολογισμό να κάνει τις εργασίες του. Οπότε στις δύσκολες εποχές που ζούμε, προφανώς έχουν μειωθεί οι δωρές, με αποτέλεσμα είδα τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό
Είχαμε μηδέν έσοδα από ενίκεια. Μηδέν έσοδα από ενίκεια, γιατί όλη η περιουσία που είναι στην Αθήνα, στην Εδιψώ, αν δεν κάνω λάθος, ναι, τα σπουδαιότερα κίνητα που έχουμε σαν γυροκομείο, είναι εγκατελειμμένα. Δεν ασχολείται κανείς με αυτά. Δεν ξέρω αν ασχολείται ή δεν ασχολείται. Εγώ ξέρω ότι δεν έχουμε, έχουμε μηδέν έσοδα από μηδέν. Τα... Ξέρω ότι γίνονται αρκετές προσπάθειες. Δεν μπορώ να μπω πίσω, δεν κάνω αυτό το κόπο. Λέω τι παραλαμβάνω, τι συνεχίζω. Προφανώς υπήρχε από το 2010 η κρίση. Ξέρω εγώ από άλλες περιπτώσεις ότι κτίρια ή οικόπεδα που είχαν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου κατά κάποιο τρόπο είχαν περιπέσει σε αχρηστία, διότι δεν υπήρχαν άνθρωποι να τα εκμεταλλευτούν. Κάποτε είχες ένα οικόπεδο, το έδινες για αντιπαροχή, ναι, είχες, ναι, ένα κατάστημα, το νίκες αμέσως. Τώρα ξέρω ότι μένουν ανήκες στα καταστήματα, οικόπεδα, απόλυτα κτλ. Δεν επισέρχομαι σε αυτό. Επισέρχομαι στο ήταν γεγονός... πάντα ένα θέμα που το συζητούσαμε και με τον προκοταχό σας, γιατί δεν μπορέσαμε ποτέ να αξιοποιήσουμε. Γιατί δεν μπορέσαμε ποτέ να αξιοποιήσουμε αυτή την περιουσία. Βέβαια, όταν μιλάμε για μια περιουσία και για αξιοποίηση περιουσίας, αλλιώς μπορεί να το αντιλαμβάνουμε εγώ, αλλιώς εσείς, αλλιώς κάποιος που μας ακούει. Πώς μπορεί να γίνει αυτή η αξιοποίηση, με πώληση, με ενοικίαση? Πώς μπορεί να γίνει μια αξιοποίηση για να αποφέρει έσοδα? Καταρχάς, για να γίνει αξιοποίηση, εμείς έχουμε αναφορά και ελεγχόμαστε από την αποκεντρωμένη διοίκηση ως προς τη διοίκηση του Ιδρύματος. Ναι. Τώρα, ως προς την άδεια, είναι ένα άλλο θέμα, θα το πούμε αργότερα. Είμαστε, έχουμε αναφορά βεβαίως στο Υπουργείο, όχι Υγείας, αλλά Κοινωνικών. Έχει αλλάξει. Κάποτε ήταν κοινωνικό ασφαλίσεων, έχει αλλάξει λίγο. Σωστά, αλλά πάντως ως προς τον έλεγχο, ναι, και την αναφορά μας ως προς τη διοίκηση, έχουμε στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Οπότε, ό,τι απόφαση παίρνουμε, τη στέλνουμε εκεί για να εγκριθεί. Τώρα, η αξιοποίηση πώς γίνεται? Εγώ έχω ένα κατάλογο με πολλά οικόπεδα, κτίρια κτλ. Από αυτά, ζήτησα να μου πούν ποια είναι τα αξιοποιήσιμα άμεσα. Τα άμεσα αξιοποιήσιμα. Είναι ένα κτίριο ενός ξενοδοχείου στην Αθήνα. Το ξενοδοχείο, το γνωστό. Είναι ένα κτίριο, μια έπαυλης, αλλά η οποία μάλλον έχει ερυπωθεί στην Εδιψώ, ναι, και μάλλον τώρα υπάρχει ενδιαφέρον για οικόπεδο να αγοραστεί. Και υπάρχει και το ένα κτίριο διόροφο στο Απόζαρι, ναι, το οποίο γράφει και απ' έξω με μεγάλη ταμπέλα νοικιάζεται και αυτό. Αλλά για να δημοπρατηθούν αυτά, για να δίνει προκήρυξη, χρειάζεται να υπάρχει φάκελος. Είμαστε αυτή τη στιγμή στη διαδικασία να γίνει ο φάκελος αυτών των κτίριων. Το κάθε κτίριο. Για πώληση ή για ενοικίαση? Το πρώτο είναι, ας πούμε, για το... Για το ξενοδοχείο. Είναι για θα δοθεί... Για ενοικίαση. Θα ενοικίαση μακροπρόθεσμη, η οποία αυτός που θα το λάβει πρέπει να κάνει μια επένδυση. Μια επένδυση. Οπότε θα μας δίνει... Θα γίνει απόσβεση προφανώς μετά. Αυτός είναι ο στόχος μας. Επαναλαμβάνω ότι ακόμα δεν έχει γίνει προκήρυξη. Είμαστε στο θέμα να βγάλουμε τους φακέλους, τη ταυτότητα των κτιρίων και των περιουσιακών μας στοιχείων. Γιατί όταν πας κάτι να πουλήσει ή να νοικιάσεις, έχει μία ταυτότητα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουν ταυτότητα αυτά τα κτίρια. Πρέπει να δοθεί δηλαδή σε ποιον ανήκουν, αν έχουν τα συμβόλαια, αν έχουν τις νόμιμες άδειες κτλ. Αυτό το φάκελος, όταν θα συνταχθεί για το κάθε κτίριο, μετά θα προκληθεί μία. Πρόκληση ενδιαφέροντος. Κατά βάση, η δική μου άποψη, και βεβαίως θα τη συζητήσουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο, είναι να μην εκποιούνται, αλλά να ενοικιάζονται. Να ενοικιάζονται. Ναι. Αυτή είναι η κατεύθυνσή σας. Κατεύθυνσή μας. Τώρα, αυτό θα εξαρτηθεί και από ένα άλλο, το δεύτερο μεγάλο θέμα που ήθελα να σας πω, που είναι ότι δεν έχει άδεια λειτουργίες με βάση τις ισχύουσες διατάξεις. Μάλιστα. Εγείρονται λοιπόν και θέματα επικαιροποίηση τη άδεια λειτουργία του γεωργού. Η οποία πρέπει να γίνει μέχρι το τέλος του 2022. Μέχρι το τέλος του 2022. Ναι. Και έχουμε περάσει ήδη το μισό 2022. Ναι. Προλαβαίνετε? Ό,τι μπορέσουμε, θα προλάβουμε. Απρολάβουμε εφόσον τώρα είμαστε στο θέμα ότι έχουμε μια επικοινωνία και αλληλογραφία και με τη διοίκηση. Γιατί, παραδείγματος χάρη, ένα σημαντικό πρόβλημα για την αδειοδότηση είναι οι χώροι. Αν με τους χώρους τους συγκεκριμένους που έχουμε, τους δεδομένους, μπορούμε να λειτουργήσουμε και να πάρουμε άδεια, βεβαίως. Αν μας πούν ότι δεν φτάνουν αυτοί οι χώροι, δεν βγαίνει άδεια και χρειάζεται μια επέκταση, προφανώς, σε ένα έτος πώς θα γίνει μια επέκταση? Αν είχαμε, πρέπει να πάρουμε εκείνους που έκτισαν το κτίριο στο Άργος Οριστικό σε 43 μέρες για να μας φτιάξουν εμάς ένα κτίριο και αν τα καταφέρουν να μας το κάνουν τόσο γρήγορα. Είμαστε σε αυτή τη διαδικασία.
Αλλά οπωσδήποτε ζητούμε κάποιες προθεσμίες, αλλά πρέπει να είναι βασικό να ισχύουν με τις νέες διατάξεις. Μάλιστα. Ναι. Τώρα, έχετε, θα λέγαμε ως πρώτη εικόνα, έστω και στο περίπου, σε τι ύψος ανέρχεται αυτή η περιουσία? Δηλαδή, μπορούμε να πούμε ότι η περιουσία σε χρήματα του γυροκομείου είναι 10, 20, 100, 200 χιλιάδες. Έχουμε κατ' εκτίμηση... Βέβαια μετρητά δεν υπάρχουν, υπάρχουν μόνο ακίνητα από ό,τι ξέρουμε, αλλά αυτή η αξία των ακινήτων αυτών έχει αποτιμηθεί με κάποιον τρόπο? Εγώ δεν έχω στα χέρια μου κάποια εκτίμηση. Ξέρω ότι παλιά γινόντουσαν κάποιες εκτιμήσεις, ναι, οι οποίες μετά βέβαια έπαβαν να ισχύουν όταν περούσαν κάποιο διάστημα. Εγώ αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη φάση να ζητήσουμε από εκτιμητές την εκτίμηση αυτών των τριών περιουσιακών. Μόνο στοιχείων. Των τριών. Πόσα άλλα υπάρχουν συνολικά? Εγώ έχω το κατάλογο εδώ. Καταρχάς να σας πω ότι είναι άποψή μου και θα το κάνω κάποτε, αλλά απλώς τώρα είναι ακόμα στην αρχή. Θα το κάνω κάποτε, γιατί αυτή την παράδοση έχω. Ή δυνατόν να τα επισκεφτώ όλα, να δω με τα μάτια μου τι είναι αυτά. Γιατί βλέπω, έχω ένα κατάλογο και λέει, ας πούμε, στον νόμο Καστοριάς και έχει στοιχεία γηπέδων. Λέει, ας πούμε, τρία στρέμματα, το άλλο δύο στρέμματα, το άλλο έχει στην Καστοριά, στο τάδε μέρος, 17 στρέμματα. Μετά πάμε, είναι ένας κατάλογος που είναι καμία εικοσαριά γήπεδα, δηλαδή χωράφια. Μετά πάμε στο άλλο και έχουμε τα κτίρια. Αυτά δεν μου λένε τίποτα. Από αυτά τα κτίρια τώρα ζητούμε από εκτιμητές και πρέπει να σας πω ότι επειδή δεν υπάρχουν χρήματα για να πληρώσουμε εκτιμητές, ζητούμε να μας κάνουν εθελοντικά αυτή την εκτίμηση. Υπάρχουν κάποιοι εκτιμητές στην Καστοριά και θα ζητήσουμε να μας κάνουν εθελοντικά την εκτίμηση αυτή, δηλαδή χωρίς να μας πάρουν χρήματα. Ναι. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε να δώσουμε χρήματα ούτε για εκτιμητές ούτε για κλητήρες. Έχουμε το προϋπολογισμό που είναι για να πληρώσουμε το προσωπικό, που είναι ακριβώς στα όρια του, και μετά να ζητήσουμε αυτές τις εκτιμήσεις. Όταν λάβω τις εκτιμήσεις, βεβαίως μπορώ να σας πω. Αυτή τη στιγμή δεν έχει γίνει εκτίμηση. Είμαστε σε αυτή τη φάση, δηλαδή της δημιουργίας, της κατάρτισης της ταυτότητας των κτηρίων και σε δεύτερη φάση της εκτίμησης αυτών των κτηρίων και των οικοπαίδων, ώστε να γίνει η δημοπράτηση όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Είπατε ότι η κατεύθυνσή σας είναι για τα βασικά τουλάχιστον περιουσιακά στοιχεία και η ενοικίαση και όχι η πώληση. Υπάρχουν όμως, από ό,τι καταλαβαίνω, πολλά χωράφια και δεν ξέρω πού μπορεί να είναι αυτά, τα οποία δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα μπορούσαν να αποδώσουν έσοδα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μήπως υπάρξει και ο συνδυασμός πώλησης περιουσιακών στοιχείων, όπου είναι αδύνατη αλλιώς η εκμεταλλευσή τους? Αυτό δεν μπορώ να σας το πω. Αυτό πρέπει να το συζητήσουμε με το Διοικητικό Συμβούλιο και να μου πούν, να δούμε και εμείς τι είναι. Δηλαδή, δεν μ' αρέσει εγώ να μιλάω για θέματα τα οποία δεν έχω δει. Θέλω να πάω να τα δω. Πρώτο και δεύτερον, να γίνουν εκτιμήσεις και από ανθρώπους που ξέρουν και την αγορά και το τόπο. Ναι. Και να μας πούνε τι μπορούμε να κάνουμε. Άρα λοιπόν δεν είμαι έτοιμος να απαντήσω σε αυτό το ερώτημά σας. Πρέπει όμως με κάθε τρόπο να έρθουν άμεσα χρήματα στο ταμείο του γυροκομείου. Διότι 17 κλίνες στο γυροκομείο, αν δεν κάνω λάθος. Οι ανάγκες εκεί είναι μεγάλες. Κάνατε και μια επιστολή. Μάλιστα. Και ας έρθουμε λίγο και σε αυτό τώρα. Μια επιστολή στην οποία καταθέτεται ουσιαστικά όλα τα στοιχεία της λειτουργίας του Ιδρύματος, όπως τον ταμιακό απολογισμό του 21, τον προϋπολογισμό χρήσης του 22. Την επιστολή αυτή την πήρε και ο κύριος Τζικαλάγιας, την κατέθεσε στον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Πλεύρη. Αυτό έγινε, φαντάζομαι, κατόπιν συνεννόησής σας? Περιμένετε από τον κύριο Πλεύρη μια αντίδραση ή βοήθεια? Ακριβώς γιατί έγινε? Εγώ έστειλα μία επιστολή σε όλους τους θεσμικούς παράγοντες. Α, δεν τη στείλατε μόνο εκεί? Όχι, σε όλους. Έστειλα στους δύο βουλευτές, στον Περιφερειάρχη, στην κυρία Αντιπεριφερειάρχη, στους δημάρχους του νομού, και ζητάω, θέμα είναι, είναι τη βοήθεια. Έκανα και λάθος και άλλη επιστολή τώρα. Λοιπόν, είναι η βοήθεια προς το γυροκομείο. Και τους καταθέτω τον προϋπολογισμό του 22, τον απολογισμό του 21, τους πρόσφατους δηλαδή. Ναι. Τους περιγράφω περίπου τα προβλήματα, τα δύο μεγάλα προβλήματα, εκ των οποίων προκύπτει και το τρίτο πρόβλημα, που είναι η ύπαρξη διευθυντού, διότι ο διευθυντής θα συντονίσει και το προσωπικό και όλα τα αυτά. Αλλά αυτό προέρχεται από τα προηγούμενα δύο προβλήματα, δηλαδή έλλειψη αδείας και έλλειψη οικονομικής αυτονομίας. Τώρα, αφού τους περιγράφω αυτά, αφού τους λέω ότι
Το γυροκομείο έχει ωφελήσει πολλά χρόνια την Καστοριά και είναι τμήμα της Καστοριάς, είναι το κοινωνικό πρόσωπο της Καστοριάς. Του ζητάω να βοηθήσουν όπου ο καθένας δύναται. Δηλαδή, καταρχάς να λυθεί το πρόβλημα της γραφειοκρατίας όπου χρειαστεί. Να μην καθυστερούμε σε γραφειοκρατικά, όπου τα βλέπουν έτοιμα από το γυροκομείο, να το διεκπαιρώνουν αμέσως. Πολύ βασικό αυτό. Δεύτερον, αν έχουν τη δυνατότητα να μας δώσουν κάποιο οικονομική μικρή βοήθεια, επαναλαμβάνω, όχι βοήθεια για να λειτουργήσει το γυροκομείο, αλλά για να διεκπαιρεωθούν τώρα οι άμεσες προτεραιότητες, ώστε να μπούμε σε οικονομική αυτονομία και μετά πλέον να λειτουργεί βάσει του προϋπολογισμού του. Δεν θέλω να λειτουργεί το γυροκομείο, κανείς δεν το θέλει. Να λειτουργεί, ας πούμε, με δωρές, ας μου επιτρεπεί η λέξη με ζητιανιά, σε εισαγωγικά έστω. Άρα προς το παρόν να μας δοθούν κάποιες δυνατότητες και υπήρχαν και άλλες δωρές. Θυμάμαι λίγο πετρέλαιο, το κάποιος ναι, έβαζε τα λίγο δίνουν, πετρέλαιο. Βοηθάνε, ήδη βοηθάνε. Κάποια τρόφιμα ή σωστό, κάποια. Σωστό. Με αυτά τα είχαμε. Προφανώς, αν υπάρχει κάποια έλλειψη στο προσωπικό, να μας το βοηθήσουν σε αυτό, τουλάχιστον σε αυτό το διάστημα μέχρι να λάβουμε την άδεια. Προφανώς και επειδή αυτοί είναι διοικητικοί παράγοντες με πείρα και πολλές φορές ξέρουν να λύνουν προβλήματα που εμείς τα αγνοούμε, γι' αυτό έστειλε αυτή την επιστολή και ο καθένας βέβαια από αυτούς που την έλαβαν ενήργησε κατά τον τρόπο που γνωρίζει. Τώρα νομίζω ότι είναι προϋπόθεση και προτεραιότητα να λάβουμε την άδεια ώστε να γραφεί και το γυροκομείο μας στο Μητρό του Υπουργείου και να μπορεί να παίρνει και κάποια επιχορηγήσει και επιδοτήσει. Γιατί έχω την εντύπωση ότι αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο να γίνει αυτό. Χωρίς την άδεια. Ναι, βεβαίως. Αλλά λοιπόν, έχουμε λάβει, επαναλαμβάνω, διορία επίσημη. Δηλαδή, μπορούμε να λειτουργούμε με την άδεια την παλιά, αλλά θα χρειαστεί αυτή να ανανεωθεί. Επικαιροποιηθεί για να μπορεί και το γυροκομείο να τη χάνει επιχορηγήσεων από το Υπουργείο Υγείας. Από εκεί έρχεται η επιχορήγηση. Είναι κοινωνικής μέρημνας. Μέρημνας, ναι. Μάλιστα. Και από οπουδήποτε άλλο, οποιοδήποτε άλλο μπορεί. Επίσης, αυτή την ίδια επιστολή, συγγνώμη, θα τη στείλω, ήδη ετοιμάζουμε, έχω ένα μικρό κατάλογο και στους ανθρώπους που έχουν κάποια δυνατότητα και ευχαριστώ και εσάς τους δημοσιογράφους που το ανακοινώνετε αυτό, ώστε και κάποιος συμπολίτης μας που έχει τη δυνατότητα να μπορεί να βοηθήσει είτε με μέσα, δηλαδή με γνώσεις, είτε οικονομικά, ώστε να ορθοποδήσει το γυροκομείο και να συνεχίσει τη λειτουργία του. Μάλιστα. Θα πρέπει να πάμε τώρα στο επόμενο διαφημιστικό μας, 5 λεπτάκια σεβασμιότατε, και μετά να επιστρέψουμε και να συζητήσουμε, να δούμε τι προοπτικές έχει το γυροκομείο, ποιος είναι ο ρόλος του στη σημερινή εποχή, γιατί κατά καιρούς ακούμε, ξέρετε, διάφορες άσχημες καταστάσεις ανά την Ελλάδα γύρω από τα γυροκομεία. Εδώ είμαστε κάτι άλλο. Εδώ νομίζω ότι είμαστε πολύ πολύ ανθρώπινα και κάνουμε ό,τι μπορούμε, γιατί βλέπετε τι γίνεται σε άλλες περιπτώσεις. Ουσιαστικά οι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί βασανίζονται. Και πολλές φορές μπορεί να δημιουργηθεί στον κόσμο η αίσθηση τι γίνεται πάντα εκεί. Θα τα δούμε αυτά. Αυτό δεν νομίζω δεν έχει σχέση με το γυροκομείο. Καμία σχέση απολύτως, και γι' αυτό θέλω να το διευκρινίσω. Σεβασμιότατε. Σε λίγο αναφορείτε και για την Αθήνα, αν δεν κάνω λάθος. Θα είναι μέρος, θα το δείτε αυτό το θέμα και κεντρικά στην Αθήνα. Θα το παλέψετε και στην Αθήνα το συγκεκριμένο. Κοιτάξτε, μου λέτε θα το παλέψω. Βασικά εγώ είμαι στην Καστοριά και έχω την ευλογία να έχω και πολύ καλούς συνεργάτες και πολλούς ανθρώπους οι οποίοι με έχουν πλησιάσει, όπως πλησιάζουν πάντοτε κάθε Μητροπολίτη και την Εκκλησία, και είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν. Και ήδη υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν πρόσβαση στα κεντρικά και αυτοί θα κάνουν και τα λεγόμενα, όπως λένε και οι νέοι, τα λεγόμενα κονέ. Μάλιστα. Οπότε αυτοί λοιπόν έχω ανθρώπους εδώ στην Καστοριά που πράγματι βοηθάνε. Και πολλοί από αυτούς δεν φαίνονται, οι άλλοι είναι βέβαια γνωστοί θεσμικοί παράγοντες. Επαναλαμβάνω ότι αυτή τη στιγμή όπου χρειαστεί θα βεβαίως θα κάνουμε τις παρεμβάσεις μας και τις αιτήσεις μας και όλα αυτά. Και με γνώση να γνωρίζουμε πού πάμε και όχι γενικά. Μάλιστα. Και αόριστα. Είπατε ότι έχετε στείλει σε πάρα πολλούς τη συγκεκριμένη επιστολή που γράφετε όλα τα θέματα του γυροκομείου και τα πάρα πολλούς το πάρα, αν θέλετε να το από ποιον έχετε σε ανταπόκριση μέχρι στιγμής? Η επιστολή εστάλει πριν μια εβδομάδα. Είχατε κάποιο μήνυμα πέρα από τον κύριο Τζικαλάγια που προώθησε αυτή την επιστολή στον Υπουργό Υγείας?
Είχατε κάποιο άλλο είδους αντίδραση? Επίσημη και γραπτή όχι, αλλά έχουμε τις προφορικές συζητήσεις και τις ομιλίες. Που λένε τι, ας πούμε, αν μπορείτε να μας δώσετε κάποια παράδειγμα. Το βασικό είναι ότι όλοι αγαπούν το γεροκομείο και το θεωρούν όχι απλώς απαραίτητο και υποχρέωσή τους και θα κάνουν ό,τι δυνατόν βεβαίως να το στηρίξουν. Mm-hmm. Δεν υπάρχει από κανένα να πει δεν είναι θέμα δικό μου. Μάλιστα. Όλοι το αγαπούν και το στηρίζουν. Απλώς πρέπει να δούμε, να συντονίσουμε ποιος θα κάνει τι, πώς θα δοθεί αυτή η άμεση βοήθεια. Και το δεύτερο, στη δεύτερη φάση, νομίζω ότι και αυτοί παίρνουν τις αποφάσεις τους και ήδη νομίζω ότι δεν υπάρχει παράπονο σε αυτό. Δηλαδή, πρέπει να πω ότι το συμβούλιο, το οποίο υπήρχε και συνεχίζει να υπάρχει, μόνο μία αλλαγή έγινε σε ένα μέλος, συνεχίζει. Αυτοί αγαπούν το γεροκομείο και τους παππούδες και λειτουργούν με τις δυνάμεις τους. Απλώς επαναλαμβάνω, χρειάζεται αυτή η αλλαγή στις προϋποθέσεις. Κοιτάξτε, είναι, ξέρετε, πολλοί άνθρωποι παλιά, να σας πω, εγώ είμαι δάσκαλος, το λέω έτσι χαρακτηριστικό να το καταλάβουν μερικοί, είμαι δάσκαλος. Παλιά, όταν είχα πρωτοδιοριστεί, θέλαμε να πάμε μια εκδρομή, έλεγα στον γονιό, ένα γονιό, μάλιστα μια φορά ήταν και ένας παππούς, έπαιρνε το αγροτικό, έπαιρνε και τα καρότσα, βάζαμε τα παιδάκια πάνω στην καρότσα. Οπότε τα πηγαίνουμε εκδρομή. Αυτό δεν γίνεται σήμερα. Θα μας βάλει μέσα, θα μας πάνε αυτόφορο αν το κάνουμε αυτό. Έτσι λοιπόν και οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με το γεροκομείο το κάνουν με τον τρόπο που το κάνουν. Δηλαδή με τη βοήθεια, πέρα να σήκωναν το τηλέφωνο, κύριε Τάδε, μας λείπει το πετρέλαιο βεβαίως να σας βάλουμε, κύριε Τάδε, μας λείπουν ντομάτες να το βάλουμε. Αλλά τώρα πλέον πρέπει, αυτά έχουν αλλάξει. Και πρέπει να υπάρχει ένας προϋπολογισμός και μια άλλη σειρά. Άλλη σειρά, ναι. Να έρθουμε λίγο τώρα στην αγκαιότητα λειτουργίας ενός γεροκομείου στην περιοχή. Και να πω και κάτι άλλο, ναι. Ότι από τα παλιά, αυτό δεν το ξέρω καλά, το ξέρετε εσείς καλύτερα, ότι υπήρχε η διάθεση από τον προκάτοχό μου, τον Μακαριστό Σεραφείο. Για νέο γεροκομείο στην περιοχή της Πέτρας. Για νέο γεροκομείο, ναι, ναι. Το οποίο για κάτι λόγους που δεν πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο. Που δεν γνωρίζω, εγώ δεν αβάγησε. Ο Μακαριστός Μητροπολίτης Σεραφείμ έλεγε τότε ότι υπάρχει κάποιος άνθρωπος που θα βοηθούσε σε αυτό. Δεν τον μάθαμε ποτέ. Υποψίες μόνο υπήρξαν. Δεν μάθαμε ποτέ ποιος μπορεί να ήταν ο συγκεκριμένος άνθρωπος που θα βοηθούσε και οικονομικά να ανεγερθεί ένα νέο γεροκομείο στην συγκεκριμένη περιοχή. Δεν προχώρησε πάντως με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Θυμάμαι εκείνη τη συνεδρία, γιατί ήμουν παρόν σε αυτή τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Ναι, εγώ δεν ξέρω λεπτομέρειες. Έχω δει μια επιστολή που διεκτραγωδεί, ναι, την κατάσταση και ζητάει να γίνει ένα νέο κτίριο. Τώρα, ναι, τι ακριβώς έγινε, δεν ξέρω. Ναι. Δεν περπάτησε, δεν προχώρησε με απόφαση, επαναλαμβάνω, του Δημοτικού Συμβουλίου. Τώρα, ποια είναι η αναγκαιότητα για τη σημερινή εποχή? Τα σημερινά δεδομένα ενθαρρύνουν την παρουσία γεροκομείου σε μια περιοχή? Οι εποχές έχουν αλλάξει και η αξία ενός γεροκομείου είναι μικρότερη από αυτή που μπορεί να υπήρξε πριν μερικά χρόνια? Όχι, το αντίθετο μπορώ να πω. Ο εξυγχρονισμός των εγκαταστάσεων είναι δυνατός και ο εξυγχρονισμός του τρόπου λειτουργίας είναι δυνατός και μάλιστα υπάρχουν εκκλησιαστικά γεροκομεία. Αυτό δεν είναι εκκλησιαστικό, να το ξεκαθαρίσουμε, είναι, ναι, ναι, ίδρυμα, απλώς προεδρεύει ο Μητροπολίτης, που έχουν πολύ υψηλό επίπεδο λειτουργίας. Σήμερα δεν λέγονται γεροκομεία, λέγονται μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων. Και υπάρχουν και κάποια άλλη ορολογία. Και νομίζω είναι απαραίτητα, γιατί στην πραγματικότητα εμείς ζούμε στην εποχή μας το μύθο του Τίθωνος, αν θυμάμαι καλά, αν το θυμάστε, που τον ερωτεύτηκε ο Υιός και ζήτησε από τον Δία να τον κάνει αθάνατο, αλλά ξέχασε να ζητήσει να τον κάνει και νέο, και ναι, αυτός δεν πέθανε, αλλά γύρασε, ας πούμε, και τελικά ούτε και η ίδια λέει τι να κάνουμε τον Τίθωνα, γιατί πράγματι η ζωή μας είναι τέτοια, είμαστε φθαρτοί άνθρωποι που μαζί με τα γερατιά, με τη φθορά, κάποτε επέρχεται και η κοίμηση μας, όχι απλώς ο θάνατος, η κοίμηση και η μετάστασή μας, έτσι λέμε εμείς οι χριστιανοί. Οπότε σήμερα με την επιστήμη και την ιατρική θέλω να πω ότι οι άνθρωποι ζουν πολλά χρόνια και μακάρι να ζουν πολλά χρόνια. Αλλά πολλές φορές συμβαίνει αυτή η παράταση της ζωής να συνοδεύεται και με μια αδυναμία περιποίησης, αυτοπεριποίησης, ναι, ναι, αυτοεξυπηρέτησης. Και επειδή και οι άνθρωποι είναι οι άνθρωποι καημένοι, τους καταλαβαίνουν. Οι σύγχρονοι άνθρωποι είναι, αν μου επιτρέψει την έκφραση, τρελαμένοι από τη πίεση της καθημερινότητας
και δεν μπορούν και δουλεύει, μακάρι να δουλεύει, γιατί εδώ στην Καστοριά μας έχουμε και ανεργία. Έχουμε και θέματα. Δουλεύουν οι γονείς, δουλεύουν ο ένας ο σύζυγος, η άλλη σύζυγος, τα παιδιά στο σχολείο εκδηλώσει και ποιος θα προσέξει τον παππού και τη γιαγιά. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη, διότι όπως ξέρετε και εσείς, έχει γυράσει η Ελλάδα. Γενικά είναι γυρασμένη χώρα και η Ευρώπη είναι γυρασμένη χώρα. Οπότε υπάρχει ανάγκη αυτή για τη γυροκομεία και εμάς είναι τιμή μας στην Καστοριά που υπάρχει το γυροκομείο, είναι καμάρι μας και βεβαίως δεν υπάρχει, εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα λειτουργήσει με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Και επίσης, επειδή μου αναφέρετε κάποιες περιπτώσεις που έρχονται στη δημοσιότητα άλλων γυροκομείων, εγώ αυτό που σας είπα στην αρχή ότι θέλω να κάνω δημόσιο απολογισμό είναι κατά κάποιο τρόπο και για μένα μια υπενθύμηση, γιατί περνάνε και τα χρόνια, μπορεί και εγώ αύριο μεθαύριο να αρχίσω να ξεχνώ, να αποκρίσω, να κουράζομαι. Οπότε με το ότι θα καθιερωθεί η ημέρα κάθε έτος του απολογισμού, εκεί είμαστε υποχρεωμένοι να λέμε στον κόσμο πώς πάμε. Και είναι και ο κόσμος θα μπορεί να ρωτήσει, οι δημοσιογράφοι, οι διοικητές, οι θεσμικοί παράγοντες, τι γίνεται με αυτό το θέμα, τι γίνεται με το άλλο. Ακούστηκε το ένα, ακούστηκε το άλλο. Οπότε αυτό θα μας βοηθάει να παραμείνουμε σε ένα επίπεδο το οποίο όλοι θέλουμε για τη μονάδα φροντίδα ηλικιωμένων της πόλης μας. Όμως ο αριθμός των ανθρώπων που φιλοξενούνται στο γεροκομείο, τι είναι, μειούμενος, αυξανόμενος? Κοιτάξτε, εμείς... Τι λένε τα στοιχεία? Έχουμε δυναμικότητα 17. Ναι. Αυτή τη στιγμή δεν αποζητούμε... να κοιμήθηκαν κάποιοι όταν είχε δυναμικότητα, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι 17 μέσα, είναι νομίζω 12 είναι σήμερα. Δεν θέλουμε αυτή τη στιγμή να βάλουμε περισσότερους γέροντες, γιατί έχουμε αυτά τα θέματα. Να άρα ξεκαθαρίσουμε λοιπόν, το θέμα. Σήμερα στο γεροκομείο, μπορεί να το πούμε λίγο αυτό γιατί έχει μια αξία. Ναι. Σήμερα λοιπόν είναι 12 στο γεροκομείο. Ναι, ναι. Αν ζητήσει κάποιος δεν μπορεί να μπει διότι υπάρχουν τα θέματα αυτά. Όχι, μπορεί να μπει. Αλλά εμείς δεν το διαφημίζουμε. Δηλαδή, αν θα έρθει ένας παππούς και μας παρακαλέσει και τα λοιπά, δεν γίνεται και τα λοιπά, βεβαίως δεν μπορούμε να το αρνηθούμε. Είναι και ένα άλλο θέμα, επαναλαμβάνω, ότι εγώ ζήτησα και ήδη έχουμε νέα νομική σύμβουλο και έχω ζητήσει ως απαραίτητη προϋπόθεση για να λειτουργεί το γυροκομείο κάθε πράξη να περνάει από το Διοικητικό Συμβούλιο και να εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Έρχεται ένας νέος παππούς, γίνεται κάποια αλλαγή. Πρέπει να το μαθαίνει το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο πρέπει να κατά τακτά διαστήματα να συνεδριάζει. Οπότε, θέλετε να δώσετε ουσιαστικό ρόλο λοιπόν στο Διοικητικό Συμβούλιο? Ελέγχου, όχι. Και όχι απλά να υπάρχει ένα Διοικητικό Συμβούλιο. Κοιτάξτε, το ρόλο του συντονισμού θα τον έχει οπωσδήποτε ο διευθυντής όταν θα οριστεί. Αυτός είναι που θα είναι το μάτι, που θα είναι μέσα και θα βλέπει τι γίνεται και θα βλέπει πώς λειτουργούν και πώς εργάζονται και εργαζομένοι. Είναι απαραίτητο σε κάθε τέτοιο ίδρυμα. Εμείς, Διοικητικό Συμβούλιο, που είναι το συμβούλιο που συμβουλεύει τον Μητροπολίτη, ο οποίος πρόεδρος έχει και την ευθύνη κατά νόμο. Αν συμβεί κάτι, εμένα θα ρωτήσουν. Σαν πρόεδρο εσάς. Ναι, δεν υπάρχουν ανευθυνοί υπεύθυνοι σε αυτή την περίπτωση. Πρέπει λοιπόν εγώ να ενημερώνομαι, αλλά να ενημερώνομαι εν συμβουλίο. Όχι ως πρόσωπο, γιατί και εγώ έχω τις αδυναμίες, τις ατελειές μου, τις ελλείψεις μου. Πρέπει εν συμβουλίο να με συμβουλεύουν. Εγώ έχω την ευθύνη, έχω την επίγνωση ότι έχω εγώ την ευθύνη. Δεν αφήνω την ευθύνη μου στην άκρη για να πω άλλοι φταίνουν κτλ. Εγώ έχω την ευθύνη, αλλά αυτή την ευθύνη θέλω να την αναλάβω εν συμβουλίο με τη συμβουλή των ανθρώπων που αγαπούν το και έχουν τη θέση αυτή στο Διοικητικό Συμβούλιο και αγαπούν το γυροκομείο, εν συμβουλίο και βεβαίως με γνώση και με όλα τα απαραίτητα. Να έχω τον διευθυντή μου, να έχω τους συμβούλους, τους τεχνικούς συμβούλους και την οικονομική διαχείριση που όπως ακριβώς πρέπει να υπάρχει. Μπορείτε να μας δώσετε μια τάξη μεγέθους για να λειτουργήσει το γυροκομείο σε ένα μήνα? Ποια είναι τα έξοδά του? Τι χρειαζόμαστε λοιπόν οικονομικά για να βγει ο μήνας στο γυροκομείο? Κοιτάξτε, εγώ να σας πω, έχω μπροστά μου τον προϋπολογισμό, να μου συγχωρέσετε. Ναι, εντάξει, να το δείτε γιατί λίγο, είμαι, ναι. Όχι, γιατί έχω ανέλαβα τον, ήρθα στην Καστοριά τον Νοέμβριο, αλλά ανέλαβα την Προεδρία τον Ιανουάριο. Τον Ιανουάριο. Αφού ζήτησε, γιατί δεν καθυστέρησα, τους είδα, αλλά ήθελα μερικά θέματα να τα ξεκαθαρίσω. Το βασικό από αυτά ήταν να προσληφθεί μια νομική σύμβουλος, η οποία στην αρχή ήταν εθελοντικά, δεν είχαμε δυνατότητα να την πληρώσουμε, αλλά τώρα αναγκαστήκαμε και την πήραμε κατά σύμβαση,
Με μεγάλη αγάπη δηλαδή το κάνουν όλοι όσοι εργάζονται για το γυροκομείο αλίμονο. Και έχω λοιπόν μπροστά μου τον απολογισμό του 2000, από την 1η Ιανουαρίου του 2021 το γυροκομείο, μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2021. Μάλιστα. Και λέμε εδώ ότι τα έσοδα, τα οποία είναι από χαρτόσημα, όχι συγγνώμη, ναι, αυτά είναι τα λιγότερα, είναι από κάποια... Έχει ενίκιο αγροτεμαχίου 1.000 ευρώ. Άρα το παίρνω πίσω εκείνο που είπαμε ότι... Για μηδέν δεν είναι μηδέν. Είναι 1.000 ευρώ το χρόνο. Το χρόνο. Από ένα, έσοδα, από ένα αγροτεμάχιο, λέει, ενίκιο αγροτεμαχίου. Άρα λοιπόν τα έσοδα του γεροκομείου για το την χρόνο. Προηγούμενη χρονιά ήταν 1.000 ευρώ. Το χρόνο. Τα έξοδα ποια ήταν για τον ένα χρόνο. Ήτανε... Επίσης έσοδα από δωρές 6.500 ήταν... έσοδα, συγγνώμη, λοιπόν, επαναλαμβάνω, τώρα τα έχω μπροστά μου. Ενίκη αγροτεμαχίων 1.000 ευρώ. Ενίκη ακινήτων είναι ένα διαμέρισμα στην Αθήνα, το οποίο νοικιάζεται. Έχει 2.000 ευρώ. Άρα 3.000 ευρώ και κάτι είναι τα ενίκια το χρόνο. Μάλιστα. Το οποίο από ό,τι μου λένε φέτος και αυτό το διαμέρισμα θα πάψει να μας δίνει αυτά που έδινε. Λοιπόν, ξενικιάζεται. 3.000 είναι δεν είναι σε καλή κατάσταση. Είναι 3.000 ευρώ λοιπόν τα νίκια το χρόνο. Δωρεές 6.500 ευρώ και τα τροφεία 85.000 ευρώ. Μάλιστα. Δηλαδή για να μπει κάποιος στο γυροκομείο τρόφιμος, περιθαλπόμενος, θα καταθέτει τη σύνταξη. Τη σύνταξή του. Ναι. Άρα συντάξει, σύνολο, λοιπόν, είναι σύνολο 6.500. Ναι. Όχι, συντάξει 85.000. 85.000, ναι. Οι δωρές είναι 6.500. Οι δωρές, δηλαδή πάει κάποιος και δίνει κάτι. Ωραία. Σύνολο είναι 95.000 ευρώ το χρόνο. 95.000 και ευρώ. Τα έξοδα, ναι. Σύνολο εξόδων είναι 104.000. 104.000. Άρα λοιπόν έλλειμμα τουλάχιστον 10.000 μέσα. Ναι, ναι. Τα οποία με κάποιον τρόπο πρέπει να καλυφθούν. Αυτό υπήρχε ένα υπόλοιπο ταμείο, λέει, την προηγούμενη φορά τώρα και έχουμε κάπως είμαστε στα ίσα. Αλλά έχουμε αυτή τη στιγμή λοιπόν είναι τα έξοδα περισσότερα από τα έσοδα. Και όταν είναι έτσι τα πράγματα δεν μπορούν να τρέξουν, δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Βεβαίως η λύση είναι ότι ξεκίνησαν αυτοί οι άνθρωποι που συγκροτούν το Διοικητικό Συμβούλιο και είχαν, επειδή έχουν και μια κοινωνικές γνωριμίες, και τους έλεγαν παρακαλώ, αυτό δεν μας λείπει αυτό. Στην Μητρόπολη ερχόταν και η Μητρόπολη πληρώνει τα δώρα των εργαζομένων. Του Πάσχα και το Χριστουγέννου τους δίνουμε κάτι επιπλέον, δηλαδή νομίζω δεν ξέρουν. Κάτι επιπλέον στα δώρα και κάτι ό,τι άλλο μας ζητήσουν. Το κάνει και η Μητρόπολη. Το κάνει και η Αντιπεριφέρεια και ο Δήμος. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτό δεν είναι πάγιο έσοδο για να μπορεί να στηριχθεί μια διαχείριση και μια διοίκηση. Όπως το καταλαβαίνετε και εσείς. Ναι. Πιστεύετε ότι με τον δρομολόγηση που λέτε για την αξιοποίηση, πιστεύετε ότι σύντομα θα έχουμε αποτέλεσματα, δηλαδή χρονικά βλέπετε μέσα στον επόμενο χρόνο να μπορείτε κάτι από αυτά να εκμεταλλευτείτε? Νομίζω θα μας βοηθήσει αυτό που κάνουμε και σήμερα στη συζήτηση, αν ευαισθητοποιηθούν κάποιοι συμπολίτες μας και κάνουν και κάποιες επιπλέον δωρές, ώστε να υπάρχει και ένα υπόλοιπο στο ταμείο του γυροκομείου. Μάλιστα. Για τα τρέχοντα έξοδα. Εμείς βεβαίως είμαστε και πιστεύουμε και αισιόδοξοι είμαστε, όπως θέλει να το πάρετε. Αν είναι κάποιος πιστός θα πει πιστεύουμε. Αν είναι κάποιος διαφορετικά βλέπει το κόσμο θα πει είμαστε αισιόδοξοι. Είναι πώς βλέπει ο καθένας το κόσμο. Σωστά. Εμείς και πιστεύουμε και αισιόδοξοι είμαστε. Γιατί βλέπω ότι είναι κάτι που το αγαπάει η πόλη, οπότε δεν μπορεί να μείνει πίσω. Όλοι με όσοι συζήτησα δείχνουν ενδιαφέρον να βοηθήσουν και πράξεις να βοηθήσουν. Μακάρι. Να είμαστε εδώ να το δούμε και να το τονίσουμε αυτό το ενδιαφέρον, ναι, που θα γίνει πράξη το επόμενο διάστημα. Σεβασμιότητα, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω. Πρέπει να φύγετε για την Αθήνα. Σας αποδεσμεύουμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε για μια φορά από κοντά να τα πούμε. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για την δυνατότητα που μου δώσατε να το ακούσουν αυτό και περισσότεροι ακροατές και περισσότεροι πολίτες. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και να ευχηθώ να είναι στο επίπεδο πάντα, όπως είναι, όχι μόνο το γυροκομείο και άλλα ιδρύματα που έχει το Καλλιστένιο, ας πούμε, θα ίσως να συζητήσουμε μια άλλη φορά, και ό,τι κοινωνικές δομές γενικά έχει η πόλη μας, γιατί αυτό που έχω παρατηρήσει και το είχα υπογραμμίσει από την αρχή, νομίζω ότι ο πλούτος έχει, πρέπει να έχει, αλλά στην Καστοριά έχει και ένα κοινωνικό χαρακτήρα και να κυκλοφορεί μέσα στην πόλη και να μην υπάρχουν ενδεείς συνάνθρωποι μας.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με κάθε εξέλιξη θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλή σας μέρα. Καλή σας ημέρα. Στους ακροατές. Να είστε καλά. Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.